Να γυρίσουμε εδώ. Ένα εξαιρετικό στέλεχο του Πασόκ είναι κοντά μα, κυρία Ροζαβρετού. Κύριε Χουδαλάκη, ευχαριστώ Δες για την πρόσκληση. Μια τέτοια έτσι, σημαντική εκλογική βραδιά για το Πασόκ. και ε, σ... για το πολιτικό σκηνικό. Είναι που σημα... ζούμε. σημαντική βραδιά. Είναι όμω και κομβική. Δηλαδή, ένας, η εκλογή ενό νέου πρόεδρου είναι πάντα ε, μια σοβαρή διαδικασία. Αλλά το Πασόκ φαίνεται να είναι ούτω ή άλλω στα πάνω του και ευνοείται και τρο... Τρο... τρομερά τη συγκυρία. Τρομερή δημοσκοπική καθίδρυση για τη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώ για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στην λογική τη διάσπασης, είναι στη λογική τη διάλυση και δυστυχώ επίση θα το πω. Και δεν πειράζει, να κράζουν και στο Twitter πια, το οποίο δεν έχω. Έχει και μια αποτρεπτική εικόνα για τον πολύ κόσμο. Ναι, συνιστά μεγαλύτερη ευθύνη νομίζω για μα στο Πασόκ αυτό το σκηνικό. Δηλαδή τη ελεύθερη πτώση τη Νέα Δημοκρατία με όλα τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει, και από την άλλη, η παντελή, α το πούμε, αυτή τη στιγμή απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πολιτική ζωή του τόπου, παρά του βουλευτέ που έχει στο κοινοβούλιο. Κατά συνέπεια, το Πασό κορθώνεται, νομίζω, σαν μια δύναμη πολύ αξιόπιστη, δύναμη η οποία μπορεί να καλύψει το χώρο τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα, και δύναμη η οποία όχι στη ρητορική, αλλά στην πράξη μπορεί να φέρει λύσει διαφορετικέ από αυτέ τη Νέα Δημοκρατία. Που αφορούσε συγκυρία... πολύ κόσμο. Η... Αυτό νομίζω για τη συγκυρία αυτή. Η συγκυρία λοιπόν, στη δική μου τουλάχιστον ανάλυση, είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Φαντάζομαι ότι σε αυτό συμφωνούν περισσότεροι. Σε κάτι πιθανό να μην συμφωνούν, είναι στο αν αυτή η ευκαιρία μπορεί να αξιοποιηθεί. Αν, για παράδειγμα, ο Νίκο Ανδρουλάκη που στι περισσότερε δημοσκοπήσει, αν όχι σε όλε, ήταν πρώτο, επανεκλεγεί. Όταν οι άλλοι πέντε συνυποψήφοι έχουν πει ότι. Δεν μπορούμε να είμαστε κυβέρνηση με τα νουλάκια, είναι τσούκου τσούκου μπόλοι, οτιδήποτε άλλο σχετικά. Μήπω υπάρχει ένα κίνδυνο να τη χάσετε την ευκαιρία, Κοιτάξτε, πιστεύω πω δεν θα τη χάσουμε την ευκαιρία. Και αυτό έδειξε, έδειξαν όλοι αυτοί οι χιλιάδε άνθρωποι που πήγαμε όλοι και ψηφίσαμε. Και ιδίω αυτό ο αριθμό των νέων μελών αυτό δείχνει. Νομίζω ότι το βασικό αίτημα των εκλογών του Πασόκ και η αλήθεια είναι ότι το εξέφρασε η Νάντια Γιανακοπούλου, έστω και. Το βράδυ των, ε, των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών για το οποίο μπορεί κανεί να ασκήσει ακόμα και καλόπιστη κριτική. Ωστόσο, η κυρία Γιανακοπούλου το εξέφρασε το αίτημα τη ανανέωση ω κατάσταση, α το πούμε, παγιωμένη μέσα στην ίδια την σκέψη του Πασόκ. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, φυσικά θα το κρίνει ο κόσμο του Πασόκ. Mm -hmm. Αν επανεκλεγεί ο κύριο Ανδρουλάκη, το Πασόκ θα συνεχίσει τη συνεπή του πορεία με τη συμμαχία όλων. Είναι, αυτό είναι βέβαιο. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει και χαρακτηριστικά ενότητας, αλλά και, ε, και, ποιοτική διάθεση ενότητας. Και αυτό νομίζω ότι εκφράστηκε και στο debate, παρά τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις. Και τη συγκολητική ουσία της ελπίδας εξουσίας. Ε, να σας πω και τον αριθμό, μια, νομίζω ότι είναι τελικός, είναι 301.355. Ναι, είναι πάνω από 300.000 άνθρωποι. Πολύ μεγάλος αριθμός, πολύ μεγαλύτερος κατά σχεδόν 40.000 σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική διαδικασία ε, στην οποία Είχε το Πασό και είχαμε εκλογή Προέδρου. 270.000, ναι, είναι. 30, 30 κάτι χιλιάδε ναι. παραπάνω. Ε, ο πρώτο γύρο. Γιατί πρώτο γύρο με πρώτο γύρο κάνουμε σύγκριση. Στον επόμενο γύρο που θα έχει να κάνει με την τελική επιλογή, αυτή είναι η εκλογή που θα γίνει του Προέδρου. Η σημερινή έχει έναν α πούμε προκατορικό χαρακτήρα. Αν παίζαμε μπάσκετ, θα το έλεγα Final Six. Ναι. Αλλά, εντάξει. Ε, η ερώτησή μου έχει να κάνει με το. Ε, αν βλέπετε να μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες συμμαχίες ανεξάρτητα με το ποιος θα είναι ε, σήμερα ε, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και να πει παιδιά εγώ δεν πίστευα στον Νικό Ανδρουλάκι και θα πάω με τον δεύτερο. Ναι, νομίζω ότι οι συμμαχίες θα κινηθούν σε, καθαρά σε πολιτικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο προσώπων και σε επίπεδο προσωπικό. Ο κάθε ένας από τους υποψήφιους εξέφρασε κάτι όχι διαφορετικό στον πυρήνα mm. της πολιτικής, των πολιτικών θέσεων του Πασόκ, ωστόσο εξέφρασε μία διαφοροποίηση. Δηλαδή, θα πω πάρα πολύ γρήγορα, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο νυν πρόεδρος του Πασόκ, που έφερε το Πασόκ από το 8 στο 13% εξέφρασε την πεποίθησή του σε αυτή τη σταθερή πορεία την οποία έχει διανύσει μέχρι τώρα. Ο Χάρη Δούκα εξέφρασε την ανάγκη να ενισχυθεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι ολοφάνερο αυτό από την παρουσία του. Και το δεύτερο το οποίο είναι φανερό από την παρουσία του Χάρη Δούκα είναι η ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών μέσα στον χώρο. Η επάνωδο τη κυρία Διαμαντοπούλου εκφράζει, κατά τη γνώμη μου, μία ιδέα πολιτική σταθερότητα, την οποία έχει ανάγκη επίση ο τόπο. Ο Μιχάλης Κατρίνης και η Νάντια Γιανακοπούλου εκφράζουν με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, αφενός μεν την ανάγκη του πατριωτικού Πασόκ, αφετέρου της ανανέωσης. Αφήσατε Παύλος... τον κύριο άφησα τον κύριο Γερουλάνο για το τέλος. Άφησα τον κύριο Γερουλάνο για το τέλος, γιατί πιστεύω ότι ο κύριος Γερουλάνος εκφράζει πρώτον την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του Πασόκ και τη σύγκρουσή του με τη Νέα Δημοκρατία μέσα στο Κοινοβούλιο. Εκφράζει την ενότητα του Πασόκ, αλλά και την ε, συνεργασία με άλλες ομοειδείς πολιτικές δυνάμεις ε, με ένα χαρακτήρα πολιτικού πολιτισμού και όταν λέω πολιτικού πολιτισμού, γιατί πολλές φορές τον πολιτισμό στον τόπο μας, όταν το εκφράζουμε ως έννοια, το εκλαμβάνουμε ως αδυναμία. Δεν είναι αδυναμία, είναι η δυνατότητα σύνθεσης σε επίπεδο πολιτικών θέσεων. Κατά συνέπεια, ο καθένας έφερε κάτι οριακά διαφορετικό Έχω... σε αυτό το σκηνικό Έχω του χασό. Έχω κρατήσει κάποια από αυτά που είπατε, γιατί πρέπει να πω καταρχήν ότι... Ε, μια χαρά είστε έτοιμοι να αναλάβετε αρθρογραφία. Τα είπατε... <laughs> <laughs> ε, υπάρχει Ευχαριστώ. κάτι που θέλω να ρωτήσω για τον Παύλο Γερουλάνο. Ναι. Ε, αν ε, εκτό από ό,τι σας είπατε ότι εκφράζει... εκφράζει, και την παπανδρεϊκή πλευρά... Ήταν ο μόνο ο οποίο ανοιχτά στηρίχτηκε από τον ναι. Παντρέου και νομίζω ότι αυτό είχε την αξία του. Και δεύτερον, ε, είπατε για την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αν δεν εκλεγεί κάποιο που να είναι βουλευτή, αν υπάρχει φόβο εντό αγωγικών κάποιο τύπου διαρχία στο ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Κα, Καταρχά, ε, δεν νομίζω ότι ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ που έχει περάσει ε, από μια τέτοια κουλτούρα θα μου επιτρέψετε να μιλήσω ελεύθερα, κουλτούρα και συγκρούσεων και συνθέσεων. Ό,τι κινείται με φόβο. Κατά συνέπεια δεν το πιστεύω αυτό με τίποτα. Ε, επομένως, νομίζω ότι αν εκλεγεί κάποιος από τους υποψήφιους που έχουμε τώρα, που έχει μεν μακρά πολιτική εμπειρία, αλλά δεν είναι βουλευτή αυτή τη στιγμή, θα μπορεί πάρα πολύ άξια να εκπροσωπηθεί από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, θα συνεχίσω να αρθρογραφώ, όπω μου είπατε, αλλά για τα θέματα του συστήματο υγεία. θα συνεχίσω να αρθρογραφώ με μεγαλύτερη ένταση. δεν έχετε έρθει ούτε μία φορά στην εκπομπή για να μην ρωτήσω. Το ξέρετε, ξεκινάω πάντα από την ιδιότητά σα ω γιατρό. Επιτρέψτε μου όμω να βάλω και μία ερώτηση που είπατε κάτι στην δεύτερη παρέμβαση. Λέτε για το χάρη Δούκα μια ευρύτερη συμμαχία. Αυτή την ευρύτερη συμμαχία πιστεύετε ότι θα την επιδιώξει το Πασόκ ανεξάρτητα με το ποιο θα εκλεγεί αρχηγό. Και το ρωτώ γιατί η, ο σχηματισμός μιας εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης που είναι ζητούμενο πολύ πλατιάς μάζας. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε και άλλων κομμάτων που έχουν γεννηθεί από τις μήτρε του ενός και του άλλου κόμματο. Αυτό που θέλουν είναι να δουν μια πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Συμφωνώ μαζί σας. Δηλαδή κάνω, κάνω, την ίδια ερμηνεία της πραγματικότητας ή τουλάχιστον την ίδια εντύπωση της πραγματικότητας. Ότι πάρα πολλοί κόσμος περιμένει αυτή την εναλλακτική πρόταση με τη σύνθεση πολλών δυνάμεων. Το Πασόκ όμως αδιαμφισβήτητα αναδεικνύεται όσο εκφραστής αυτής της πολιτικής ανάγκης στον τόπο μας. Κατά συνέπεια... Πιστεύω ότι, κοιτάξτε τώρα, διαφοροποιήσεις στο πώς βλέπουν την πολιτική στρατηγική Ενό μεγάλου πολιτικού χώρου όπω είναι το ΠΑΣΟΚ ατομικά σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ενιαία και αδιαίρετη στρατηγική. Νομίζω όμω ότι στρατηγική σύνθεση μπορεί να την πετύχουν όλοι οι υποψήφοι. Αδιαμφισβήτητα ο Χαρι Δούκα την έχει πετύχει και στην πολιτική πράξη. Ναι. Ε, και με ανοιχτό τρόπο και χωρί πολλά-πολλά πρέπει να πω ότι αυτή η ανατροπή στο Δήμο τη Αθήνα δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώ. Για να σα πάω προ το τέλο, επειδή να μην σπάσουμε και την παράδοση. Ε, θα είναι στα προτάγματα ανεξαρτήτω ποιο θα εκλεγεί πρόεδρο το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Είναι στα προτάγματα του Πασόκ το Εθνικό Σύστημα Υγεία και το Δημόσιο Σύστημα Υγεία. Και νομίζω ότι είναι κάτι που εκφράστηκε από όλου του υποψήφιου πρόεδρου του Πασόκ. Σίγουρα εκφράστηκε με μεγαλύτερη ένταση και με... γιατί. Υπάρχει μια πολιτική ιεράρχηση στα ζητήματα που κάνει ο καθένας ανάλογα με το πώς αναγυγνώσει και την πραγματικότητα. Σίγουρα τα θέματα όμω του συστήματο υγεία αποτελούν για το σύνολο του Πασόκ θέματα εχμή και θέματα προτεραιότητα. Και δεν είναι μια ρητορική αυτή, γιατί το έχουμε mm. συζητήσει μαζί πάρα πολλέ φορέ. Υπάρχει εναλλακτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αφενό εχουμε συζητησει μαζι παρα πολλε φορε υπαρχει εναλλακτικη προταση του πασοκ αφενο μεν για τη χρηματοδότηση του συστήματο, αφετέρου για την αναγέννηση όλων των ανθρώπων που ζουν στην κοινό. Και δύο. είμαι σίγουρο ότι και εκεί υπάρχουν οι ενδυνάμει συμμαχίε, όπω επίση είναι πολύ καθαρό και ποιοι είναι απέναντι. Φυσικά και είναι, είναι ολοφάνερο. Καταρχάς η τωρινή κυβέρνηση είναι απέναντι σε αυτό. Είναι απέναντι στο δημόσιο σύστημα υγεία. Το αποδεικνύει κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βρετού. Εγώ, κύριε Καλά Καλάκη. αποτελέσματα να έχετε και... Πολύ. και να σα βγει χαμόγελο και απόψε και την επόμενη Κυριακή. Εμεί από την πλευρά μα θα σα πούμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Άτικα. προφανώ.